άλλη αντιφόρα. Εδώ έχει κι άλλα βλήματα. Εγώ πάω από εκεί. Εγώ θα τσακιστώ από εδώ. Το πρώτο Σαββατοκύριακο αμέσως μετά το Πάσχα πραγματοποιήθηκε ο ορεινός αγώνας στο Μοσχοπόδι, που είναι ένας λόφος δίπλα ακριβώς στη Θήβα. Σκέφτηκα, δίπλα είναι, καλή διοργάνωση φαίνεται, ωραίος αγώνας, γιατί να μην πάω. Και τελικά πήγα. Καθίστε εδώ εσείς. Κάτσε Μανολάκη να βγούμε μαζί σου. Θα πάω λίγο πιο πέρα. Έχει δρόμο. Δεν ξέρω, θα έχει. Φτάσαμε στο Μοσχοπόδι. Σχετικά στην ώρα μας, θα μπορούσα και λίγο πιο νωρίς, αλλά πρέπει να σταματήσω να βάλω βενζίνη. Ωραία. Σωστά πάμε. Πολύ ωραία κάτω, ναι. Μπράβο. Όχι, πάλι ο Ηλίας, θα χάσω σήμερα. Κανείς. Καλά. Πώς πάει, καλά. Καλά, τι γίνεται. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Τι κάνετε. Καλά, εσύ. Εδώ. Είστε έτοιμοι. Είμαστε. Τα πήρατε τα πράγματα. Ναι, είμαστε πανέτοιμοι. Είστε, εγώ δεν είμαι, πρέπει να πάω να πάρω. Πρέπει να πάω να τα πάρω κι εγώ, γιατί δεν θα με αφήσουν να τρέξω. Έγινε κίνηση. Είμαστε στο πρώτο χιλιόμετρο. Σχεδόν το ολοκληρώνουμε. Τελειώνουμε. Έχει λάσπες. Και πήγε ακόμα. Έβρεχε χθες όλη μέρα. 23 Απριλίου σήμερα. Και το Αγίου Γεωργίου. Το Αγίου Γεωργίου. Και του Θωμά. Είναι άνοιξη, αλλά ο Απρίλιος φετινός ήταν βροχερός. Και χθες είχε αρκετές βροχές, με αποτέλεσμα να έχουμε λάσπη και θα μας το λύσει δε όντως στη σημερινή διαδρομή. Θα αντέξει μπαταρία μέχρι τέλος. Ναι, μωρέ. Και... Θέλω καλά. Ωραία. Τραβάς. Κάτι κάνω. Έτσι τραβάς, αυτά είναι. Βολτούλα στο δάσος.
Χαλαρή βολτούλα στο δάσος. Έτσι ακριβώς. Να, κοίτα, κάτι φορά έχει. Δύο χιλιόμετρα μόλις συμπληρώθηκαν. Να το. Ακόμα δεν έχουμε δει έντονες ανηφόρες. Πιο πολύ κατηφόρες βλέπω. Τα ανησυχώ για τη συνέχεια. Μπροστά μας βλέπουμε το κάμπο της Θήβας. Πρώτος σταθμός ανεφοδιασμού στα 5 χιλιόμετρα και θα δούμε τι έχει εδώ από σνακ. Ισοτονικό! Ισοτονικό θέλω. Ισοτονικό νερό! Οπα. Στα 5 χιλιόμετρα ακριβώς ήταν ο σταθμός. Πολύ λάσπη. Εδώ έχει και άλλα βλήματα. Έχουμε και γκρεμίλες. Είχαμε λάθος. Τον ήπιαμε. Ωραία φίλε. Εγώ πάω από εκεί. Εγώ θα τσακιστώ από εδώ. Εντάξει, ένα λαθάκι κάναμε. Και πάλι μέσα στο φαράκι και τη λασπουριά. Συμπληρώθηκε μία ώρα αγώνας για μένα και για όλους. Εδώ τώρα είναι ίσιωμα, αλλά ενώ μπορώ να επιταχύνω, δεν επιταχύνω, γιατί θέλω να κρατήσω δυνάμεις.
Όπως σε λίγο θα έχουμε ανηφόρες. Οπότε για να μπορέσω να μην χάσω πολύ χρόνο εκεί, θα τρέξω λίγο πιο συντηρητικά εδώ. Μόλις συμπληρώσαμε 10 χιλιόμετρα, όπως βλέπουμε και στη ταμπέλα, και σε αυτό το σημείο βλέπουμε να έχει ένα νεαρό δάσος, πολύ μικρό. Είναι όλο μικρά πεύκα με πολύ λίγα μεγάλα σκόρπια. Ίσως είχε καεί πριν από αρκετά χρόνια εδώ πέρα και τώρα φυτρώσε καινούριο. Στην κατηφόρα πας γρήγορα, αλλά δεν πας και σε κούραστα, γιατί να πω τον... Να, ο δεύτερος σταθμός. Σχεδόν 11 χιλιόμετρα. Καμιά γουρνοπούλα δεν έχει. Γουρνοπούλα έχει στο τέλος όμως. Στο τέλος. Μισή την ολόκληρη. Θες μπανάνα? Όχι. Μπανάνα. Βάλεις λίγο ακόμα? Ναι. Λίγο, λίγο. Εντάξει. Νεράκι θέλω. Φύγαμε. Φορά 14 χιλιόμετρα στα 15 και μετά από τόσο δρόμο σου λέει φάει και μια ανηφόρα να στανιάρεις. Ευτυχώς δεν είναι εκεί πάνω. Τελικά έχει σταθμό σε κάθε 5 χιλιόμετρα. Κρίσιμο. Απαραίτητο. Και φύγαμε. Κύριε Θωμά, δεν σε λένε? Χρόνια πολλά. Μανώλη, εγώ άσχημα. Ακούμε και τη μουσική, αλλά είναι ακόμα μακριά. Έχουμε 5 χιλιόμετρα τουλάχιστον. Τώρα από εδώ δεν θα έχει άλλη ανηφόρα, δεν πάει πιο ψηλά. Το τερματίσαμε το υψόμετρο. Και άλλη ανηφόρα. Έτσι πράγμα. Θα γράψω. Τραβάσα μονόσυχα κατευθείαν και κατέβα μετά. Δεν την παλεύω.
Μια χαρά την παλεύεις. Αφού μπορείς και κρατάς την κάμερα, είσαι εντάξει. Τελευταίο στάθμος στο 20 χιλιόμετρο. Ελπίζω ότι τελειώσανε. Έχει μόνο κατηφόρα πλέον. Αυτός ήταν ο αγώνας με σκοπόδι τρέιλ. Ο ορεινός αγώνας με σκοποδίου μας επιφύλασε τις ανηφόρες για το τέλος, μετά το 15ο χιλιόμετρο, και μας τσάκισε λιγάκι. Αλλά εντάξει, βγήκε και αυτός ο αγώνας. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Ό,τι απορίες έχετε στα σχόλια από κάτω. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, κάντε μια εγγραφή για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν αυτά θα ανέβουν.